Ομάδα, καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη School for All. Γεωγραφία πέμπτης για σήμερα, 14ο κεφάλαιο και θα μιλήσουμε για τις παιδιάδες της Ελλάδας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Ελλάδα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μας μάθημα, είναι μια ορεινή χώρα, καθώς το 80% των εδαφών της καλύπτεται από βουνά. Παρ' όλα αυτά, στη χώρα μας μπορούμε να συναντήσουμε και έφορες παιδιάδες. Οι παιδιάδες αυτές ενισχύουν πολύ την οικονομία της χώρας μας, καθώς οι κάτοικοί τους ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια της γης, γίνονται αγρότες. Τις παιδιάδες μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στις παράλιες παιδιάδες, που είναι αυτές που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, και στις υπηρωτικές ή αλλιώς εσωτερικές παιδιάδες, που είναι αυτές που περιβάλλονται από βουνά. Η πιο μεγάλη και πιο γνωστή παράλια παιδιάδα της χώρας μας είναι αυτή της Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών, η οποία φτάνει μέχρι το Θερμαϊκό κόλπο. Την παιδιάδα αυτή τη διασχίζουν μεγάλοι ποταμοί, οι οποίοι κάνουν το έδαφος της ιδιαίτερα γόνιμο. Οι ποταμοί αυτοί είναι ο Αλιάκμονας, ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Γαλλικός ποταμός. Από τις υπηρωτικές παιδιάδες τώρα, η μεγαλύτερη φυσικά είναι η Θεσσαλική, η οποία περιβάλλεται από βουνά και νερό παίρνει από τον Πηνιό ποταμό. Εκτός από τις παιδιάδες αυτές, στη χώρα μας υπάρχουν και άλλες πολύ γνωστές παιδιάδες. Κάποιες από αυτές είναι η παιδιάδα του Εύρου, η παιδιάδα Ξάνθης Κομωτινής, η παιδιάδα της Δράμας, των Σερών, της Κοπαίδας στη Στερεά Ελλάδα και της Ηλίας στην Πελοπόννησο. Τέλος, υπάρχουν και παιδιάδες που έχουν σχηματιστεί πάνω στα βουνά. Οι παιδιάδες αυτές ονομάζονται οροπέδια. Από τα πιο γνωστά οροπέδια της Ελλάδας είναι το οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη με τους γραφικούς του ανεμόμυλους. Το οροπέδιο του Λασιθίου, μάλιστα, κατά τη δεκαετία του 50 και του 60 υπήρξε ένα από τα πρώτα αιωλικά πάρκα της Ευρώπης. Ομάδα, αυτό ήταν το μαθηματάκι μας για σήμερα. Λίγα πράγματα και ουσιαστικά για τις παιδιάδες της Ελλάδας και ελπίζω να τα κάναμε όλα πολύ εύκολα και πολύ απλά, να σας βοήθησαν, να σας άρεσαν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μια φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε και να μας δίνετε και δύναμη να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίο.